Μάρξ, που είστε σήμερα εδώ. Είμαι και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι χαρούμενες που επιτέλους παρουσιάζουμε την ποιητική συλλογή εκτός της συντέλειας πάρτι της ποιητίας παγκόσμιας Τζένι, Universal Τζένι, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις μας ήδη από τον Ιούνιο του 2022, με τρεις αναγνώσεις προλόγους. Έτσι ξεκινά η ποιητική συλλογή του Θοδωρή Χιώτη, της Έφης Ρέντζου και της Άντζελας Δημητρακάκη. Σήμερα βρίσκονται μαζί μας εδώ στο πάνελ η Άντζελα Δημητρακάκη, συγγραφέας και θεωρητικός τέχνης και πολλά άλλα πράγματα, και η Παυλίνα Μάρβιν, συγγραφέας, ποιήτρια και επίσης με πάρα πολλές ιδιότητες ακόμα. Θα ακούσουμε επίσης ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τον Θοδωρή Χιώτη που έχει προλογίσει και αυτός, όπως και η Άντζελα, την ποιητική συλλογή, αλλά δεν μπορούσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τα λέει και ο ίδιος. Πριν δώσω το λόγο στις καλεσμένες μας, θα ήθελα να κάνω έτσι πολύ σύντομα κάποια εισαγωγικά σχόλια για αυτή την έκδοση. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι επειδή η Παγκόσμια Τζένι γεννήθηκε και γράφει σε εποχές αγωνίας, όπως σημειώνει στον προλόγο της η Άντζελα Δημητρακάκη, χρειάστηκε να περιμένει 2 μήνες μετά την έκδοσή της πριν εμφανιστεί στο κοινό της και πριν μας μιλήσει και πριν μας αποκαλύψει τη γραφή της. Θα λέγαμε ότι την παρουσιάζουμε έτσι για να το προσδιορίσουμε, ας πούμε, στην εποχή λίγο μετά τον καλοκαιρινό καύσωνα και λίγο πριν το χειμωνιάτικο κρύο που λένε πως θα είναι πολύ. Περίμενε μέχρι τώρα, παρακολουθώντας παπάδες να καταργούνται τις αμβλώσεις, προσφύγησες να πεθαίνουν στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, την αστυνομία να εισβάλλει στα πανεπιστήμια και πολλά άλλα πένθυμα, και να μου πείτε τι σχέση έχουν αυτά με την ποίηση. Και μάλιστα με την ποίηση δεν ξέρω αν έχουν σχέση, έχουν σίγουρα με την ποίηση της Παγκόσμιας Τζένης. Αυτή λοιπόν η φθινοπορνή της πρώτη παρουσίαση εμένα μου υπενθυμίζει εκείνους τους στίχους από το ποίημα της που κυκλοφορείται τελευταία. Θα σας διαβάσω πολύ λίγους στίχους από αυτό. Αυτή η εποχή λοιπόν, η φθινοπορεινή, λένε οι στίχοι. Πότισα τα φυτά στον κήπο της βεράντας ορίζοντα, κι ύστερα έκοψα, σαν σκέψη, τα φύλλα τους, για να τα ομορφύνω. Με ψαλίδι τσάκισα τις ρίζες, τόσο εύκολα, ώστε μου θύμισαν εσένα. Από τη μανία, πέταξα τα κομμένα στα χορτάρια από 20 μέτρα άνω του εδάφους, μήπως και φυτρώσουν με τα πρωτοβρόχια. Αυτά για την ποίηση που κάπως καίει τα σωθικά μας. Να πω και κάποια πράγματα ακόμα. Η ποίηση, η εκδοτική αυτή, έτσι, η ποιητική αυτή συλλογή που παρουσιάζουμε σήμερα είναι δίγλωση. Γιατί είναι δίγλωση? Γιατί η Παγκόσμια Τζένι επιχειρεί μία ποίηση της συνύπαρξης. Γράφοντας ελληνικά και αγγλικά, επιμένει στη δυνατότητα ανάγνωσης και πολιτισμικής συμμετοχής πέρα από τον γλωσσικό φραγμό που συχνά υπόκεινται οι άνθρωποι που μόλις ήρθαν στην κάθε δική μας γη. Έτσι, αυτά είναι κάποιες από τις λέξεις που συνοδεύουν την ανακοίνωση του δελτίου τύπου αυτής της ποιητικής συλλογής. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να γεφυρώσει κόσμους και να μεταφράσει ποίηματα 4 εποχών στιγμών, της λαϊκής κουλτούρας, των μαχών, των δημίων και των διαπραγματεύσεων. Κάτι ακόμα. Μας ρωτούν συχνά ποια είναι η Παγκόσμια Τζένι. Φίλοι, ποιητές, ποιήτριες, κριτικοί λογοτεχνίας επιχειρούν να μαντέψουν, αναζητούν γνώριμα μοτίβα. Μου φαίνεται μάταιη η προσπάθεια, γιατί νομίζω πως όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την Παγκόσμια Τζένι, τη μακρινή συγγένισσα της Τζένης των Πειρατών του Μπρέχτ, θα τα βρείτε στα ίδια της τα ποίηματα. Ωστόσο, θα σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό που έφτασε στα χέρια μας, μήπως κάπως σας διαφωτίσει για την ύπαρξή της. Η Παγκόσμια Τζένι γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2013, επιχειρώντας μια υπέρβαση της ατομικής και της συλλογικής συνείδησης με τους όρους «είτε-είτε», η ποίησή της προσπαθεί να αφηγηθεί την επίδραση της ιστορικής ορμής στην υπαρκτή ζωή. Η Παγκόσμια Τζένι είναι ταγμένη στη διορατικότητα συμβολικών χαρακτήρων, όπως η Τζένι των Πειρατών του Μπέρτολ Μπρέχτ, αλλά και προσώπων των οποίων το πέρασμα μέσα από την πολιτική ανθρωπότητα επεκτείνει τα όρια του δυνατού. Έργα της έχουν δημοσιευτεί στη συλλογή Futures Poetry of the Greek Crisis, σε επιμέλεια του Θοδωρή Χιώτη, στα περιοδικά A Glimpse Of και Tripwire,
και στο συλλογικό ηχητικό αρχείο Art of the Possible Towards an Anti-Fascist Feminist Front και επίσης το Times Literary Supplement την περιέγραψε ως μια μεταπίτρια που κεντρίζει τον ενδιαφέρον. Μια και δεν βρίσκεται μαζί μας η Έφη Ρέτζου, καθηγήτρια γαλλικής λογοτεχνίας του Πανεπιστήμιου του Πρίνστον, που επίσης έχει προλογίσει την ποιητική συλλογή, θα σας διαβάσω μια χαρακτηριστική περιγραφή που δίνει για την Τζένι. Λέει λοιπόν στον πρόλογό της: «Η παγκόσμια Τζένι μιλάει τη γλώσσα που επινόησαν αυτές οι υπερεαλίστριες ποιήτριες για να ξαναμοιράσουν τον κόσμο. Μια γλώσσα βίαιη και αποσπασματική που φτιάχνει κοινότητες εκεί που θα νόμιζες ότι υπάρχουν μονάδες. Αφηγείται πράγματα που αρχικά φαίνονται καθημερινά, αλλά μεταλλάσσονται σε πράξεις εκρηκτικής αντίστασης. Η παγκόσμια Τζένι καθαρίζει τουαλέτες, πάει σε διαδηλώσεις, αναρωτιέται αν η ιστορία υπάρχει, βλέπει τον εθνικό ύμνο στον ύπνο της, μιλάει στη Ρόζα Λούξεμπουργκ, γίνεται γονιός των γονιών της, διαβάζει Μπολάνιο και Μποβουάρ, διαμελίζει το σώμα της, έχει οργή, ειρωνία, απόγνωση. Όπως εκείνες οι άλλες γυναικείες φωνές που καλούν από μια εποχή μακρινή, αλλά ανησυχητικά συγκρίσιμη με το σήμερα, η παγκόσμια Τζένι, μέσα στην επώνυμη ανωνυμία της, γράφει την εμπειρία της καθημερινότητας και την καθιστά ορατή, την μοιράζεται και την μοιράζει, και έτσι την κάνει σημείο αναφοράς και σύγκλησης». Τέλος, και πριν δώσω το λόγο στις εκλεκτές καλεσμένες μας, θέλω να σας διαβάσω και δύο περιγραφές που μας έστειλαν δύο αναγνώστριές της, οι οποίες προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι η παγκόσμια Τζένι. Η Έφη γράφει: «Μέχρι τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια εξαγριωμένη κοπέλα που δουλεύει σε συγκρουόμενα. Μια τίγρης που το έσκασε από ζωολογικό κήπο, ο Ανδρέας Μπάντερν, εγώ. Και όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Η παγκόσμια Τζένι είναι η νέα ηλεκτροσόκ θεότητα του αιώνα μας». Και μια άλλη φίλη, η Μαρίνα, γράφει: «Εγώ φανταζόμουν ότι δουλεύει στο Σύλλογο Πολυτέκνων στην Αγίου Κωνσταντίνου. Δουλειά της είναι να σηκώνει τα τηλέφωνα και να δίνει πιστοποιήσεις. Της είναι πολύ σημαντικές οι γιορτές και οι βραβεύσεις, όπου πρέπει να φτιάξει όλες αυτές τις καρτέλες και τα ενθύμια, και έχει πάρα πολύ δουλειά και πραγματικά δεν προλαβαίνει. Έχει βαρεθεί κάθε Χριστούγεννα η μάνα της να φτιάχνει τις ίδιες συνταγές, αλλά της αρέσει να συζητάει και να τσακώνεται με το φασίστα συνάδελφό της, γιατί την κάνει να πιστεύει ότι είναι πιο έξυπνο το μέσο κάτοικο της Ελλάδας. Το 15 Αύγουστο πάει στο χωριό της στην Ήπειρο για μπάνια. Είναι ανήπαντρη, γιατί οι άντρες είναι ηλίθιοι και οι γυναίκες που τους παντρεύονται περισσότερο. Αυτοί όμως δεν είναι σαν τις άλλες. Εκτός από τις 5, 10 με 12. Τότε είναι η παγκόσμια Τζένι». Αυτά για αρχή, και έχοντας κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, να ακούσουμε τις καλεσμένες μας, να ξεκινήσουμε με την Άντζελα Δημητρακάκη. Ο Θοδωρή, σωστά. Να ακούσουμε το Θοδωρή πρώτα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Redmarks και την Κατερίνα Σιαρκίδου για την πρόσκληση να μιλήσω για τη συλλογή και το εγχείρημα της παγκόσμιας Τζένις. Δυστυχώς, για λόγους υπογενειακούς, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας σήμερα. Ξαναδιάβαζα πρόσφατα το μυθιστόρημα της Οκτάβια Μπάτλερ, Parable of the Sower, του 1993, και ο κεντρικός χαρακτήρας μας υπενθυμίζει ότι μόνο ένα πράγμα μπορεί να κάνει κανείς αυτή τη στιγμή. Να ζήσει, να αντέξει, να επιβιώσει. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξουν καλές εποχές ξανά, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν θα έχει σημασία αν δεν επιβιώσουμε. Η παγκόσμια Τζένι, στις εκπτώσεις, στις συντέλειες, στα πάρ των ποιημάτων της, αναρωτιέται ξανά και ξανά αν είναι εφικτό να επιβιώσει κανείς την παρούσα συνθήκη. Η ποίηση της Τζένις είναι μία νέκεια, μία απόπειρα να μιλήσει ο ποιητής στους νεκρούς, ένας μονόλογος του ποιητή προς τους νεκρούς, χωρίς να περιμένει απάντηση. Εάν ο ποιητής ακούει τους νεκρούς που του απαντάνε, αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Μια τρενταχτή απόδειξη της αποτυχίας της τέχνης να βάλει σε τάξη την πραγματικότητα. Η Τζένι μας το λέει ξεκάθαρα. Αλλά αν έχουμε κάποια δυναμία, αυτοί είναι οι αυταπάτες. Η ποίηση της παγκόσμιας Τζένις χαρτογραφεί το κοινωνικό πεδίο ως πεδίο μηδέν. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια ποίηση της μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής προοπτικής, του no prospect. Η περίπου αβάσταχτη αίσθηση της ραγδαία μειούμενης ύπαρξης της οποιασδήποτε μελλοντικής προοπτικής αποτελεί κεντρικό, αφηγηματικό και ψυχικό άξονα του modus operandi των ποιημάτων της συλλογής. Δεν ξεγελάστηκαν ακριβώς, αλλά περίπου, μας λέει η Τζένι.
Τα πολιτικά και ηθικά υποκείμενα των ποιημάτων επικοινωνούν το αδιέξοδο σε μια εποχή όπου η νεκροπολιτική έχει πλέον πλήρως αντικαταστήσει τη βιοπολιτική. Το ποιητικό πολιτικό υποκείμενο της παγκόσμιας Τζέννης μπορεί κάποτε να έσχει σε μια εποχή με ανοιχτά σύνορα, σε μια Ευρώπη με όνειρα συλλογικότητας. Πλέον όμως, όπως και η Τζέννη της όπερας της Πεντάρας του Μπρέχτ, βλέπει το μαύρο καράβι με τα 50 κανόνια να μπαίνει στο λιμάνι. Γιατί όλες έχουν από ένα τουλάχιστον όπλο, μας λέει η Τζέννη. Και αναλογίζεται με ποιον τρόπο πρέπει και η ίδια να αναλάβει πλέον δράση. Με ποιον τρόπο να δημιουργήσει καινούργια εργαλεία και καινούργιους τρόπους διαχείρισης του παρόντος. Και εδώ γίνεται ξεκάθαρο στη συλλογή ότι όταν έρθει η στιγμή της ιστορικής αλλαγής, εμείς πιθανόν να μην ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ή ποιες αφηγήσεις θα θέλουμε να αρθρώσουμε. Πιθανόν να μην είμαστε καν εδώ. Όταν διάβασα για πρώτη φορά τα κείμενα της Τζέννης το 2014, είχα μόλις βγει από το νοσοκομείο. Όταν έγραφα το σχόλιο που δημοσιεύεται στο βιβλίο, ήμουν πάλι στο νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, γιατί έχω κάποιο μέλος της οικογένειάς μου στο νοσοκομείο. Νομοτελειακή συνθήκη, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι η παγκόσμια Τζέννη δεν είναι απλά παγκόσμια επειδή μας μιλάει από ένα προφίλ ανώνυμο, μα επειδή η ανωνυμία της σηματοδοτεί μια διαδικασία από υποκειμενοποίησης, την οποία όλοι κινδυνεύουμε να βιώσουμε σε αυτή την ιστορική περίοδο θανατοπολιτικής. Σαν τον Γκρέγκορ Σάμψα του Κάφκα, μπορεί να ξυπνήσουμε μια μέρα και να έχουμε γίνει ένα έντομο, που ο κοινωνικός περίγυρος ή θα προσπαθεί να προσποιείται ότι δεν υπάρχει ή θα προσπαθεί να αφανίσει με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας σιγά σιγά θα σβήνονται σε μια προσπάθεια επιβίωσης μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε. Και για κάποιους αυτή η διαδικασία θα είναι ένα είδος κωμωδίας. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πέθος που διατρέχει τα σκατένια πάρτι των ποιημάτων της παγκόσμιας Τζέννης? Είναι το πένθος που πηγάζει από το κυρίως αφήγημα ότι καμία αντίσταση δεν έχει νόημα. Καλύτερα να τα παρατήσει κανείς, να σταματήσει να διαμαρτύρεται, να συρρυκνωθεί και να εξαφανιστεί. Είναι το ίδιο πένθος και η οργή που πηγάζει από τη συνειδητοποίηση ότι το ιστορικοπολιτικό συγκείμενο στο οποίο ζούμε μετατρέπει το υποκείμενο σε ιδιοκτησία, σε αντικείμενο, σε παιχνίδι, σε κούκλα που μπορεί να μιλά μόνο όταν της τραβάνε το κορδόν στην πλάτη. Είναι εκείνη η αφήγηση που λέει, όπως μας λέει στο ποίημα, άδειασε λοιπόν το κεφάλι σου από κάθε επιβολία και παραδώσου στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέχρι το κράτος και οι νόμοι έμεσα ή άμεσα να σε σκοτώσουν. Τα ποίηματα της παγκόσμιας Τζέννης, χωρίς ίχνος μετάνοιας, μας φέρνουν αντιμέτωπους με το παράδοξο γλέντι της σύγχρονης ζωής. Σκεφτείτε όλες εκείνες τις πρακτικές και στρατηγικές αειφορίας, καλής ζωής και υγείας που διαφημίζονται και προωθούνται σε συλλογικό, προσωπικό, θα μπορούσε να πει κανείς ακόμα και σε μοριακό επίπεδο, ως καλές πρακτικές, που όμως μοιάζουν μια πολύ σκληρή φάρσα αν τις δούμε μέσα στο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Βλέπουμε λοιπόν πως το πεδίο της σύγχρονης κοινωνίας μοιάζει ερημωμένο παρά τον βομβαρδισμό που υφιστάμεθα από όλες εκείνες τις συμβουλές του μπαμπά κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, φυσικά πρόκειται για διαταγές. Να είστε υγιείς, να είστε ανθεκτικοί, να είστε παρόντες. Οι ουλές που μας αφήνουν οι κοινωνικές διεργασίες δεν είναι απλά σημάδια ενός ανάλγητου συστήματος, αλλά ιονή των επόμενων χτυπημάτων. Η Σουηδή ποιήτρια Άζεμπεργκ μας είχε προειδοποιήσει από το 1995. Οι ουλές περιμένουν τους καινούργιους επιθέσεις. Κάποιες ουλές δεν σηματοδοτούν το τέλος, μα την αρχή της ιστορίας μιας πληγής. Τα ποίηματα της παγκόσμιας Τζέννης, λοιπόν, προσπαθούν να αφηγηθούν αυτή την ιστορία της πληγής. Η γλώσσα μπορεί να καταραίει μπροστά στην άρθρωση της εμπειρίας του πόνου, αλλά η παγκόσμια Τζέννη στέκεται μπροστά στην αισθητική της ισόρροφησης υλικών και εικονικών ψηφιακών αγαθών, στην αισθητική ενός καταναλωτισμού που φαίνεται να ενστερνίζεται και να εργαλειοποιεί τις τακτικές πρακτικές απεικιοκρατών.
Έτσι λοιπόν, στη συλλογή Αναχείρας βλέπουμε πως το υποκείμενο επιβάλλεται προγραμματικά η απομόνωση από την πραγματικότητα. Όλα πλέον μοιάζουν με εικόνα που μοιραζόμαστε στα social. Όπως λέει το ποίημα, χιονίζει εδώ και 3 χρόνια, σαν σε ζωγραφιά. Η συλλογή μπορεί να λειτουργεί και ως αρχείο καταγραφής των συνθηκών που δομούν το μετακαπιταλιστικό υποκείμενο. Όμως συνεχώς θέτει και το ερώτημα, τι σημαίνει ο όρος ταυτότητα σήμερα? Άραγε, μήπως χρησιμοποιούμε τον όρο ταυτότητα για να μιλήσουμε για τις ουλές και τις πληγές μας και ό,τι γίνεται όταν αυτές συσχηματίζονται? Η πολιτικά ορθή θλίψη και η οργή που αισθάνεται το άτομο μέσα στην τρέχουσα ιστορική συνθήκη και η κατάθλιψη που ακολουθεί μοιάζουν να είναι μέρος της διαδικασίας. Μπορεί κανείς να ζήσει όμως έτσι? Πώς ξεφεύγει κανείς από αυτή τη διαδικασία? Μπορεί να ξεφύγει? Η απώλεια του προσώπου και του νομικού ονόματος είναι ένας τρόπος? Τα ποίηματα της παγκόσμιας ατζέντας συνεχώς μας επενθυμίζουν το παράδοξο του υποκειμένου του ίστορου καπιταλισμού. Το σαγόνι που καταβροχθίζει με θόρυβο τον χρόνο και τη ζωική ενέργεια των άλλων μπορεί να είναι και το ίδιο σαγόνι που βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει για αλληλεγγύη, κοινωνική αλλαγή και δικαιοσύνη. Πάντως, αν ανοίξει η ουλή ή αν κοπούν τα γράμματα και ανοίξει νέο η πληγή, τότε μπορεί κανείς και να καταλάβει ποιες είναι οι δομές μέσα στις οποίες μας κλείνει το τραύμα της ζωής στην τρέχουσα ιστορική συνθήκη. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική κρίση στα ποίηματα της παγκόσμιας τζένης. Η ποίηση εδώ λειτουργεί ως απόπειρα να μιλήσει η ποιήτρια στους νεκρούς που θα έρθουν. Η παγκόσμια τζένη βλέπει το μαύρο καράβι να μπαίνει στο λιμάνι και μονολογεί μπροστά στα μνήματα που υψώνονται μπροστά της. Αυτός που καίται υπήρξε σύμφωνος και είναι δικός σας ή δικός μας? Ποια είναι λοιπόν η παγκόσμια τζένη? Και ποιες είναι οι ρογμές που τα ποίηματά της προκαλούν στο λόγο? Το ερώτημα είναι εντελώς άτοπο. Τα ποίηματα της Τζένης είναι κραυγές και απόπειρα άρθρωσης του τραύματος. Όμως η γλώσσα, μπροστά στον πόνο και στο τραύμα, καταραίει. Η άχρονη συνολογικά χαοτική επιφάνεια του τραύματος είναι ένα παράδοξο από μόνο της. Μια μαύρη τρύπα που δεν έχει βάθος. Μια επιφάνεια που επικαλύπτει ένα γεγονός που δεν μπορεί να αναπαρασταθεί γλωσσικά. Γι' αυτό λοιπόν κάθε προσπάθεια να βρούμε σημεία συνάθειας με την παγκόσμια τζένη είναι και μια προσπάθεια να ανακαλύψουμε τις χρονικότητες που χαρακτηρίζουν μια πληγή. Το άνοιγμα ενός χώρου που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, το άνοιγμα ενός χρόνου που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, το άνοιγμα μιας γλώσσας σε ένα πεδίο στο οποίο αποσυντίθεται. Το υποκείμενο όταν ομολογεί γενικά με τσακίζει όταν μου ζητάνε να δείχνω πάθος και λίγο παρακάτω την εποχή που κούτσανα χωρίς λόγο το γιατί με αποθούν τα συλλαλητήρια, δεν είναι ηθικά μπερδεμένο ή ακόμη χειρότερα συμβιβασμένο, μα πλήρως συνειδητοποιημένο για την πολυπλοκότητα της ζωής μετά το τέλος της ιστορίας, όπως λέγαμε στα 90s. Στα ποίηματα της Τζένης, ο θάνατος εποάζει στις χρονικότητες του τραύματος και στην παράδοξη εσωτερικότητά τους. Ρωτάτε τι θέλουμε από εσάς. Σας ξυπνήσαμε επάνασα, λέτε, και για πρώτη φορά. Αυτή που υπάρχει πάντα, η πρώτη φορά. Αυτές οι εσωτερικότητες υπάρχουν πριν από το εγώ και το εμείς, αλλά σε ένα μη ανθρώπινο, απρόσωπο πλαίσιο, το οποίο αγνοεί επιδεικτικά την ανάγκη του ατόμου να αρθρώσει λόγο σε πρώτο ενικό. Ποια είναι η πρώτη φορά του τραύματος? Η σχεδόν βιβλική παρομοίωση του ποίηματος «Η πρώτη φορά» μας υπενθυμίζει ότι το υποκείμενο διαμορφώνεται μέσα από μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην οποία δοκιμάζεται η αντοχή του υποκειμένου στο πέρασμα του χρόνου, η αντοχή του υποκειμένου στο ξερίζωμα που επιφέρει το τραύμα στον ίδιο το χρόνο. Μην κάνεις τόση φασαρία, περίμενε να ολοκληρώσουμε. Το ταξίδι γύρω από τον εαυτό μας διαρκεί, μας συμβουλεύει η Τζένη. Κάθε επανάσταση, κάθε αλλαγή επιβεβαιώνει ότι η μάχη γίνεται ενάντια σε όλα όσα θέλουν να σε πείσουν, ότι η κοινωνική σταθερότητα ολοκληρώνεται με μία αναπόφευκτη βαρβαρότητα. Αυτός ο ιδιότυπος ησυχασμός, η φετιχοποίηση της ανθεκτικότητας, οδηγούν σε μία αυτομομφή που δρά και ως διαπραγματευτικός μοχλός για τον νεοφιλελευθερισμό. Από όλα τα βήματα του κόσμου, συχαίνω περισσότερο τα δικά μου την ώρα που με πλησιάζω. Στα ποίηματα της παγκόσμιας τζένης,
Ο λόγος που αρθρώνουν τα διαφορετικοί χαρακτήρες είναι δείκτης εσωτερικότητας, η οποία καταγράφει όλα όσα υπαγορεύουν τα ιστορικά γεγονότα. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό πίσω από τη μάσκα της ποιητικής φωνής της παγκόσμιας Τζένης. Η βία που διατρέχει τα ποίηματα της συλλογής δεν υπόσχεται καμία αποκάλυψη. There is no alternative. Καιρός για τη διάγνωση, λοιπόν, καιρός για το φάρμακο. Τα ποίηματα της παγκόσμιας Τζένης, ως χειρονομία, ενέχουν την απελπισία, την οργή και το πένθος, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι το μελάνι από μόνο του δεν σώζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα δωρεί. Λοιπόν, θα κάνω μια αναφορά... Μ' ακούτε, ναι. Θα κάνω μια αναφορά κι εγώ στην ανάγνωση της Έφης Ρέντζου και στη δική μου κάποιες αναφορές, αν και αυτά που θα αναφέρω σήμερα είναι καινούργια πράγματα που έχω σκεφτεί μετά που έγραψα την ανάγνωση, εισαγωγή. Λοιπόν, ο λόγος που διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανάγνωση της Έφης Ρέντζου είναι ότι συνδέει σύγχρονη ποιήση με τις παραγωνισμένες φωνές της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας των υπεραλληστριών, πολλές από τις οποίες, με την ιδιότητά μου έτσι ως ιστορικός τέχνης να μιλήσω εδώ, όπως και εφιάφεται σε αυτό, πολλές από τις οποίες ήταν στη δεύτερη γενιά και μεταπήδησαν από το να είναι η μούσα, έτσι, σε γράφουν υποκείμενο, στο να είναι εικαστικοί, καλλιτέχνες κλπ. Τον λόγο κάποιων από αυτών το γνωρίζω πολύ από την ιστορία της τέχνης και είναι πολλές από αυτές λειτουργήσαν με ψευδόνυμο. Έλεγα πρόσφατα και γιατί βέβαια το ψευδόνυμο αυτό πολύ συχνά αφορούσε στην άρνηση στο να σε μια άρνηση στο να περιοριστούν στο να είναι το αντικείμενο της τέχνης, οπότε ακριβώς γι' αυτό πήγαν μεταπίθεση στο να είναι το υποκείμενο. Πολύ πρόσφατα συζητούσα με μια φίλη συγγραφέα για τους τίτλους μυστορημάτων που είναι γυναικεία ονόματα. Φανταστικές ηρωίδες κάποιες πλοκής που μπορεί να σχετίζεται με την πραγματική ζωή ή όχι. Νίκη, Κατερίνα, Νάντια, Άλμα, και εγώ είμαι ένοχη, με ένα Τίνα, αν και έχω κάποια ελευθερωτικά, γιατί υπήρχε και ένας υπότιτλος, μια ουρά, ας πούμε, που έστερνε από πίσω. Θα βρούμε πολύ δύσκολα μυθιστορήματα που θα λέγονται, συγγνώμη, Γιώργος, Νίκος, Στέφανος κλπ. Και υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Ξεκινώντας ήδη με τους σουρεαλιστές, και ο Μπρετόν έγραψε ένα βιβλίο, με γενική όνομα επίσης. Και αξίζει να σκεφτούμε τι είναι αυτό που καθιστά το γυναικείο όνομα τόσο εύκολα το αντικείμενο της τέχνης παρά ως γράφον υποκείμενο. Εδώ λοιπόν το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι ένα γυναικείο όνομα, μια Τζένι, με ένα επίθετο που εναντιώνεται στην ατομικότητα, αρνείται να παραμείνει το θέμα, έτσι, η μούστα κλπ, ή όπως θέλουμε να το πούμε, ως κάτι που αφηγείται κάποιος ή και κάποια και γίνεται το υποκείμενο που θέτει τα θέματα. Έτσι απλά. Γίνεται δηλαδή από τίτλος συγγραφέας, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στις θεματικές, ποια είναι λοιπόν αυτά τα θέματα. Μπορούμε να τρέξουμε στη Virginia Woolf και αυτό είναι κάτι που πραγματικά κοίταξα σήμερα καθώς προετοιμαζόμουν για να έρθω εδώ. Και αυτό που είπε η Woolf στο A Room of One's Own από τα τέλη της δεκαετίας του 20 ήταν ότι υπάρχουν κάποια θέματα προσωπικά τα οποία όταν τα γράφεις ως γυναίκα θεωρούνται διαστικά και γι' αυτό υπήρχε πάρα πολύ λογοτεχνία και ποίηση ειδικά η οποία ήταν γραμμένη στα αγγλικά από ανώνυμο δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα όνομα εκεί πέρα ποιητή ή ποιήτριας,
με την ποίηση να αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα θέματα που θα καταγράφονταν ως εσωτερικά, ως ακατάστατα, ως κάτι που μια γυναίκα, η οποία συνεχίζει γούλφη, η οποία δεν πρέπει να ακούγεται, εάν βγει έξω και μιλήσει έτσι, θεωρείται detestable, είναι ο όρος που χρησιμοποιεί. Κάποια από τα ποίηματα στη συλλογή βαδίζουν, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, σε αυτή τη γραμμή. Αλλά αυτή τη φορά, μέσα από ένα φαντασιακό γυναικείο χαρακτήρα, που γίνεται ποιήτρια. Άρχισε να σκέφτομαι γιατί το ανώνυμο υποκείμενο αυτοπροσδιορίζεται σε γένος θηλυκό. Ειδικά εφόσον δεν πρόκειται για ατομικότητα. Έχουμε ένα παράδειγμα λοιπόν από την ιστορία της τέχνης, σύγχρονο παράδειγμα. Την Κλέρ Φοντέν, δεν ξέρω εδώ αν έχετε ακουστά αυτό το όνομα. Είναι μια συλλογικότητα, η οποία όμως απαιτεί να καλείται πάντα η Κλέρ Φοντέν. Έτσι με ήττα, λοιπόν. Διάσημη ανά τον κόσμο, που είναι μια πάρα πολύ γνωστή καλλιτέχνης. Ανεξάρτητα από το φύλο των δημιουργών. Απαιτεί λοιπόν να αντιμετωπίζεται ως γυναίκα εικαστικός, κάνοντας πλήστες παρεμβάσεις, ειδικά ως προς την έννοια του θεάματος, της επανάστασης και ριζοσπαστικών ενιών, όπως η ανθρώπινη απεργία είναι από τα αγαπημένα της θέματα. Ή κάποιες φορές, η Κλέρ Φοντέν, που η παγκόσμια τζέρι μου θύμισε πολύ, γράφει για μια πολύ ενδιαφέρουσα φεμινίστρια της δεκαετίας του 80, πρώην κριτικό τέχνης, την Κάρλα Λόντζι, από την Ιταλία. Η Κάρλα Λόντζι τι έκανε? Η Κάρλα Λόντζι κάποια στιγμή εγκατέλειψε την τέχνη, τελείως, έφυγε, λέγοντας ότι η τέχνη, όπως κι αν είναι, είναι ανδρικός πολιτισμός. Ο ανταγωνισμός για προβολή που υπάρχει μέσα στην τέχνη είναι κάτι στο οποίο δεν θέλω να λάβω μέρος ως φεμινίστρια. Και φεύγω. Η Κλέρ Φοντέν, εφευρίσκοντας ένα γυναικείο όνομα, εκφράζει μία αμφισβήτηση. Να μείνω ή να φύγω από αυτό που απαραίτητα προσδιορίζεται ως ανδρικός και αντιφεμινιστικός πολιτισμός. Ενδεχομένως, κάτι αντίστοιχο να έχουμε και εδώ. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει το φύλο. Υπάρχει. Υπάρχει στο όνομα, υπάρχει φύλο. Δεν είναι ο ανώνυμος ή το ανών που συναντήσαμε στη Virginia Woolf. Για να το πούμε έτσι. Για το οποίο μίλησε μάλλον. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς κάποιες υποκειμενικότητες, ατομικές ή συλλογικές, προσπαθούν να αρνηθούν τη συνθήκη που παρουσιάζεται ενδεχομένως, εντός της πατριαρχίας σε σχέση με την τέχνη, αλλά παρόλα αυτά να μιλήσουν. Και η πολλαπλότητα των φωνών, ίσως σε συγκεκριμένη συλλογή, ίσως απηχεί αυτό. Και το λέω πολύ συχνά γιατί υπάρχει ο πληθυντικός στα ποίηματα πάρα πολύ έντονα. Κάποιες φορές υπάρχει βέβαια και ο ενικός, αλλά τουλάχιστον εγώ έμεινα πάρα πολύ με το πληθυντικό. Ο πληθυντικός, γιατί ο πληθυντικός? Πέρασα πολύ ώρα με αυτό το ερώτημα. Ο συγκεκριμένος πληθυντικός αναφέρεται σαφέστατα στο μέλλον, το οποίο είναι κάτι που είπε και ο Θοδωρής. Πολλές ομάδες ανθρώπων μας μιλούν μετά από ένα τελεσμένο μέλλον. Υπάρχει μια δυσιώνη τάση, την οποία δεν μπορούμε να θέσουμε σε γραμμικό χρόνο, αν και αφορά προφανώς μια δεκαετία, 2012 με 2022, έτσι. Είναι μια δεκαετία που δεν χρειάζεται συστάσεις σε όσες και όσους είμαστε εδώ. Υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη. Σε κάποιους και εμένα που δουλεύουμε, σε όσους τέλος πάντων, όπως εγώ δουλεύουμε πάνω στην παγκοσμιοποίηση,
Είναι σαφής, ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ότι έχουμε μία έντονη επιτάχυνση της ιστορικής διαδικασίας. Είναι κάτι για το οποίο μιλάμε λίγο στη θεωρία, αλλά μιλάμε γι' αυτό στη θεωρία της σύγχρονης τέχνης. Και νομίζω, θα έλεγα, ότι αυτό αποδίδει έμφαση σε ένα λόγο μελλοντολογικό. Κάποιες φορές γίνεται σχεδόν science fiction, θα έλεγα, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι αναφορές που μπορούμε να εντοπίσουμε στην ποίηση αυτή έχουν να κάνουν συχνά με μια αίσθηση του χρόνου και γενικότερα με το βίωμα του χρόνου στις μέρες μας. Και ποιες είναι οι μέρες μας? Οι μέρες μας είναι αυτές που ακολούθησαν το μεταμοντερνισμό της δεκαετίας του 80, όπου, αν θυμάστε, ο Φρέντερικ Τζέιμσον είχε μιλήσει για μια απώλεια αίσθησης του γραμμικού χρόνου από το παρελθόν στο παρόν, στο μέλλον. Όλα ήταν μια σούπα κατά κάποιο τρόπο, όπου δεν μπορούσες να βγάλεις άκρη. Είμαστε λοιπόν μετά από αυτό και πριν από αυτό που έρχεται. Είναι σαφές ότι κάτι έρχεται, έτσι. Αυτές λοιπόν είναι οι μέρες μας. Η έννοια του χρόνου σε αυτές τις μέρες που ζούμε όσα μπορεί να εκφραστεί μόνο ως απορία. Την εποχή, την περίοδο μεταμοντερνισμού που προηγήθηκε των δικών μας ημερών, υπήρχε, για παράδειγμα, η γαλλική φεμινιστική θεωρία, που επέμενε να συνδέει τη θηλυκότητα, το θηλυκό, ως γένος, ως εμπειρία, με την κυκλικότητα του χρόνου. Η Κριστέβα, επίσης, σαν και δεν είχα στο μυαλό μου ως φεμινίστρια, μίλησε επίσης για τον χρόνο των γυναικών. Όμως, ο χρόνος ως ύλη περιλαμβάνει γέννηση και θάνατο. Υπάρχει γραμμικότητα. Στη δική μας εποχή, σε αυτή τη δεκαετία που κλείνει, αναδύονται φωνές που μας μιλούν πέρα από τετελεσμένους θανάτους. Υπάρχει στη συγκεκριμένη ποίηση, το τουλάχιστον τον τρόπο τη διάβασα εγώ, έντονη αναφορά σε βία, σε συγκρούσεις, καλά υπάρχει και το εξώφυλλο, ξέρω που τα αποδίδει όλα αυτά, σε δίκες, όπου αναλύεται με κάποιο τρόπο τι ήταν αυτό που έκαναν στο παρελθόν αυτοί οι οποίοι πέθαναν και μας μιλούν από το μέλλον, σε δήμιους, σε διαπραγματεύσεις, σε μεγάλα εγχειρήματα κάποιες ανθρωπότητας η οποία έχει παρέλθει και σε λοιπά μη γυναικεία θέματα, θα λέγαμε. Σε σαφή αντίθεση, σε έντονη αντίθεση με την πίεση του προσωπικού, ακόμη και του οικογενειακού που υπάρχει σε κάποια βήματα. Για μένα λοιπόν αυτή η επίσκεψη σε κάποια τετελεσμένη ιστορία, την οποία αφηγούνται οι πολλαπλές φωνές της παγκόσμιας τζένης, για να μετανιώσουν, να μετανοήσουν ή να υπερασπιστούν τα όσα έκαναν, είναι ίσως το διακριτικό και διακριτό στοιχείο αυτής της δουλειάς. Και στο σημείο αυτό, φυσικά, εφόσον το έχουμε πει αυτό, δεν χρειάζεται κανείς πολύ για να πάει να φτάσει στον περίφημο άγγελο της ιστορίας, έτσι, που καθώς τον φυσάει ο άνεμος της ιστορίας προς τον μέλλον, όπως το έθεσε ο Μπέντζαμιν, αυτός κοιτάζει το παρελθόν που σωρεύεται ως καταστροφή. Αυτό έρχεται στο μυαλό, όμως εδώ έχουμε μία συνθήκη όπου υπάρχει κάποια ηρεμία στις φωνές, γι' αυτό μίλησα για μετάνοια κλπ. Ίσως λοιπόν, από τη στιγμή που γράφουν από το μέλλον, δεν φυσάει πια ο άνεμος της ιστορίας και όλα τα μελλοντικά φαντάσματα συνομιλούν ανταλλάσσοντας απόψεις για το τι συνέβη. Με αυτή την ανάγνωση, συγκεκριμένη ποίηση εκφράζει ή και συμβολίζει, στα δικά μου μάτια, έναν φόβο. Ότι ίσως πράγματι κάποτε να φτάσουμε στο σημείο που η ιστορία να έχει συντελεστεί. Είναι ένας φόβος υπαρξιακός, αλλά και πολιτικός. Ποιος θα είναι ο ρόλος της ανθρωπότητας, αν η ιστορία όντως μπορεί να έχει τέλος? Πού βρίσκεται η αυθεντικότητα της εμπειρίας, αν όχι στο παρελθόν?
ως υπαρκτό. Το παρελθόν αυτό έχει υπάρξει, κάτι το οποίο, στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε. Εκεί πηγαίνουμε για την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Όταν γράφουμε από το μέλλον, όταν υπάρχουν φωνές από το μέλλον, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε καμία αυθεντικότητα εμπειρίας, φυσικά, έτσι, σε τέτοια περίπτωση. Αυτό λοιπόν που βλέπω εδώ είναι μία αμφισβήτηση ακριβώς της αυθεντικότητας εμπειρίας που ήθιστε ειδικά να ταυτίζετε με το ατομικό στην ποιήση. Και την αποδοχή, είναι το, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, με βάση αυτό, ότι ναι, μπορούμε να μιλάμε για τις άλλες, για τους άλλους. Δεν χρειάζεται να έχουμε βιώσει ίσως για να μπορούμε να είμαστε, όπως υπόθηκε πριν, μια πολιτική ανθρωπότητα, με σαφείς συνδέσεις. Θα σταματήσω εδώ. Εντάξει, θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά το ερώτημα νομίζω που τίθεται είναι με ποιους όρους γίνεται αυτή η σύνδεση. Και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε. Είχα επιλέξει ένα ποίημα να διαβάσω από τη συλλογή. Έχεις και εσύ ποίημα. Το ποίημα λέγεται «Μερικά λόγια για μας» και ο τίτλος μου θύμισε κάποια ταινία, το «Μερικά λόγια για εκείνη». Εντάξει, λοιπόν. Ήταν ένα από αυτά, το επέλεξα, γιατί με αναγκάζει να το διαβάζω με πολύ περίεργες αναπνοές. Λοιπόν, αυστηρά πάθη προκαλούν ενέσεις ενυδάτωσης. Αλλά δεν μας περνάει η όρεξη για αυστηρότερα πάθη. Σε σχήματα αμοιγεωμετρικά, παίζοντας με τις κατοικίδιες τίγρης, θηλυκές κυρίως, διασταύρωση ζωής και τηλεόρασης, πάθη οξύμορα, νιώθουμε μόνοι στο προάβλιο του σχολείου. Τα παιδιά δεν μας βλέπουν και εκδρομές πηγαίνουν χωρίς εμάς. Ερυβατούν μακριά από σχόλια για μισητούς ανθρώπους. Εδώ στη φυλακή δεν βρίζουμε ποτέ. Δεν συντρέχει το προσβεβλημένο. Δεν είπα κάτι κακό. Υπάρχουν συχνά λέξεις, οι οποίες εγώ τουλάχιστον ερυβατούν. Εντάξει. Αυτό το πράγμα έπεσε, ο επόμενος στίχος λέει, μας ψάχνουν στο μουνί πριν μας αποσιωπήσουν. Το εννοούμε αυτό, δεν είναι σχήμα λόγου αυτό περί αποσιώπησης. Δεν είμαστε ποτέ σίγουρες αν στεκόμαστε ή αν περπατάμε. Εξάλλου μερικές δεν έχουμε καν πόδια, άλλες δεν έχουμε αυτιά, άλλες γλώσσα. Δεν ξέρουμε πώς να εκφραστούμε. Η σκέψη μας είναι ένας συνεχής εκτροχιασμός του ασυνείδητου από τη συνείδηση, τη δική μας συνείδηση, όχι των άλλων. Είναι δύσκολη η περίπτωσή μας, αφλεγής, αφαιρέγγυα, αφορμόμενη, ένας διάολος ξέρω από πού. Και πού κατευθύνεται, σε γενικές γραμμές, προτιμούμε τα φίδια από τα πτηνά, τα έντομα, τα νησιάτικα λιβάδια, τα ψεύτικα λουλούδια, τις ψεύτικες τρυφερές στιγμές, τις χιλιετίες των οποίων το τέλος γνωρίζουμε. Η αύξηση του πληθυσμού μας προκαλεί αλόγιστη χαρά, αρκεί να μην λαμβάνουμε μέρος εμείς. Τα τρένα, τι ευτυχή αυτή, η παλιά ιδέα των τρένων, τα πλοία, τα μέσα μαζικής αντιπαράθεσης, εικονιορτοποίησης συγκροτημένης αλληλεγγύης, εκείνο που μας φέρνουν τα παλιά τους ρούχα, πλημμένα βέβαια, κόκκινα ρούχα, ενώ εμείς επιθυμούμε μαύρα, μαύρα ρούχα, συμβολικά των καλά κρυμμένων μεταρρυθμίσεων. Είμαστε αφόρητα δυνατές και αδέσμευτες. Παρά το πεδίο πανοπτικού ελέγχου και συντροφικής κατακραυγής, έχουμε πρόσωπα τα οποία φαίνονται σε υφορισμένους καθρέφτες, ανθρακούχους, σε μουσεία έχουμε πάει ελάχιστες φορές, δεν τα θυμόμαστε. Σε περιπτύξεις πινάκων ζωγραφικής δεν έχουμε ανασάνιμα ανακούφιση. Υπάνω στα πλευρά, υπόνω στα πλευρά, με νόημα, σε εστιατόρια, σε χώρους αναψυχής. Μας αρέσει να σκίζουμε άχρηστα βιβλία. Ποιοι είπαν την αμαρτία το τέτοιο? Γιατί όχι, λέμε εμείς. Αδυνατούμε να πορευθούμε προς την οριστική ήττα. Η αυτοχειρία είναι μια ωραία ιδέα, αλλά δεν είναι για μας. Η μετανάστευση μας προκαλεί τρόμο, έστω και αν δεν μας επιτρέπεται. Τα παπούτσια μάχης έχουν, λέει, τακούνι. Οι μεγάλες προτάσεις, τα θαύματα της υπακοής, τα γεννήματα στις 5 το πρωί, τα κρύα μπάνια, τα σαλόνια χωρίς ψήρες,
Οι αναλήψεις ανήκουν στον συγκερασμένο, οι κολόνες, οι άνθρωποι που είναι χτισμένοι μέσα μας, ενώ θα μπορούσαν να έχουν θαυτεί στους ίδιους τους τους εαυτούς. Οι κωμωδίες που λέγονται άγαλμα του Λούκατς, η λάμψη της Σιβηρίας, η ανθρωποφαγία ως αναβίωση, το τέλος της NASA, κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό μας εξωθεί στα όρια του ηλιμένου αναστοχασμού. Όμως δεν αρκεί η προσέγγιση του μερικού εξαναγκασμού. Δεν επικρατεί. Διαχέεται σε λάφυρα που ποτέ δεν είναι δικά μας, δεν θα μπορούσε να είναι. Η ιδιοκτησία μας ταπεινώνει. Ο νόμος είναι με το μέρος της συγκεκριμενοποίησης. Η αφαίρεση δήθεν πάντα χάνει και ουδέποτε κλέβει. Και αν βγαίναμε έξω τι θα κάναμε? Πρόκειται περί μυθολογικής κατασκευής, το να γνωρίζουμε, αλλά αν έχουμε μια αδυναμία, αυτοί είναι οι αυταπάτες. Καμία μας δεν είναι τέλεια. Τέλειο είναι το εμπόριο όπλων. Δεν είμαστε αντίθετες. Νομίζουμε δεν είμαστε αντίθετες σε πολλά. Ούτε στο έλεος, ούτε στις αντιξοότητες, αν και ασφαλώς υπάρχει πάλι. Πραγματοποιούμενοι ανέκαθεν σε κάποιο ακρογωνιαίο κατόφλι, μισοκοιμισμένοι. Ο ανθρωπομορφισμός είναι στρατηγική. Ο κομμουνισμός έχει εκφυλιστεί σε πλαίσιο υποστήριξης μελλοντικών γενεών. Μα δεν θα φτιάξουμε άλλες. Το είπαμε αυτό. Η προοπτική κουράζει. Θαυμάζουμε τα ηρωικά πρωινά, τις ηρωικές συναντήσεις της νεότητας Φενδόνης, με το σημείο. Το σημείο που καρφώνεται το βέλος. Πού έπεσε αυτή τη φορά άραγε? Α, στο κέντρο της αναπαράστασης. Όμως εμείς μόλις βγήκαμε από εκεί μέσα. Και στο προάβλιο διακρίνονται όλες μας οι ρητίδες, αυτές που αποκτήθηκαν σε τόσα χρόνια χωρίς γέλιο. Σήμερα είμαστε και αύριο είμαστε. Έτσι λέμε για να περάσει η ώρα. Θέλουμε να μας θυμούνται όσες κανονικά θα μας ξεχνούσαν. Συχνά δεν ξέρουμε τι θα πει να βρυχιόμαστε με τα μάτια. Αυτά. Αν η παγκόσμια Τζέννη είναι φυσικό ή φυσικά πρόσωπα, δεν έχω καμιά ιδέα ποια είναι, φιλικό και πληθυντικό πια. Οπότε, της απευθύνω μια επιστολή και τη διαβάζω σε εσάς. Αγαπητή παγκόσμια Τζέννη, σε ευχαριστώ για το βιβλίο σου. Πρώτον, για τη σκληρή δουλειά να συγκεντρώσεις φιλικές φωνές που ίσα που ακούγονται, μιας που πάντοτε κάποιο άλλο ζήτημα κρίνεται σημαντικότερο. Συνειδητοποίησα πως ανάμεσά τους βρίσκεται και η δική μου φωνή. Γράφεις πως μεταξύ μας μιλάμε 1.700 ζωντανές γλώσσες, ενώ χειριζόμαστε με ευχέρεια 32 νεκρές. Είναι αλήθεια. Πολύ φοβάμαι μάλιστα πως ξεμαθαίνουμε τις ζωντανές, γιατί χρησιμοποιώντας μόνο τις νεκρές, φαινόμαστε πιο ελκυστικές. Χαίρομαι που κάνεις παρέα με τη Σάρα και με την Κατερίνα. Μιλούσαν πάντα με ζωντανές λέξεις. Γι' αυτό, ανάμεσα σε άλλα, πιστεύω πως το είδος τους στάθηκε βιώσιμο για τόσο λίγο. Θέλω να σε ευχαριστήσω κυρίως για κάτι πιο συγκεκριμένο. Καταγράφοντας επίμονα εσωτερικά γεγονότα της δεκαετίας που πέρασε και καταλήγοντας σε ένα ποίημα με τίτλο «Συμβουλές προς τους γονείς μας», σημειώνεις: «Και εσύ που αντάριαζες κάθε μέρα με λυγμούς, να εξετάσεις την πιθανότητα η αποτυχία να είναι ο βαθύτερος δεσμός». Εννοώ πως ακριβώς επειδή ιστορείς με υψηλή διάβγεια και ακάματο ερευνητικό βλέμμα την κούραση των ετών που προηγήθηκαν, εγώ, η αναγνώστριά σου, βρίσκω δρόμους και δρομάκια. Βρίσκω προς τα πού να γίνω πιο μαχητική. Όλη η κούραση που κατέγραψες ζωγραφίζει την εικόνα εκείνου που μας κουράζει. Το βλέπω τώρα πιο καθαρά. Είναι ο ψεύτικος κόσμος. Όχι ο ψεύτικος κόσμος γενικά, αλλά ο δικός μας. Αυτός που φτιάξαμε με πολλή προσδοκία και απεριόριστο λούστρο. Κάνω μια υπόθεση. Δεν θα άφηνες πολλούς να σε πουν τζενάκι, μα ίσως άφηνες εμένα. Καταλαβαίνω πως όταν ένα εμείς συγκροτηθεί, τα πράγματα στην περιοχή του εμείς μπορούν να συμβαίνουν αλλιώς. Και μια δεύτερη υπόθεση. Η σκόπιμη ηρωνία στο όνομά σου, Παγκόσμια Τζέννη. Μια απόδειξη
του παραπλανητικού αισθήματος, πως οι ιστορίες μας ανταποκρίνονται σε παγκόσμιες αλήθειες, ενώ παραμένουμε τόσο μα τόσο δυτικούρες την ίδια ώρα που οι φωνές κάποιων παγκόσμιων Αϊσέ και Σαάντα και Λέιλα και Μένσα και Ανούμου και Τσούε και Κάλι και Νταμαγιάντι θα εξακολουθήσουν να αγωνίζονται ως αποκλειστικά αποσιωπημένες πολύ μετά τον δικό μας θάνατο, αν ο παλιόκοσμος εξακολουθήσει να υπάρχει. Γενικά με τσακίζει όταν μου ζητάνε να δείχνω πάθος, γράφεις. Εσύ, που είσαι συνέχεια παθιασμένη με το δεσμό, με τους δεσμούς, που με όλο το προσωπικό κόστος επέλεξες να φροντίζεις. Τους κοροϊδεύεις αυτούς που σου ζητάνε. Καλά κάνεις, σου ζητάνε το αυτονόητό σου. Αν είχαν το 1 εκατομμυριοστό από το πάθος το δικό σου, θα ήταν αδύνατο να ερμηνεύουν την αλήθεια σου ως ένα πρόσωπο ψυχρό. Επίσης, ευχαριστώ για τον τίτλο. Εκπτώσεις, συντέλειες, πάρτι. Φαίνεται να μη σε νοιάζει να περιγράψεις κάτι που στα ποίηματα είναι καθαρό. Ζωή και αποτύπωμα της ζωής που πέρασε και οδηγεί με μη γραμμικό τρόπο στη ζωή όπως την καταλαβαίνω τη στιγμή που εκφωνώ αυτό το δράμα, το γράμμα προς εσένα και που ετοιμάζομαι να διαβάσω ένα ποίημά σου που διάλεξα. Δείπνω με βλαμμένη φίλη. Απόψε είχα για δείπνο μια βλαμμένη φίλη, καλλιτέχνης είναι και μητέρα. Έφτιαξα και φτεδάκια σε κόκκινη σάλτσα με φρέσκα ζυμαρικά και κέικ σοκολάτα με βατόμουρα, συνταγές της Νετζέλα, της σπιτικής θεάς, αυτής που πήγε να την πνίξει ο άντρας της δημοσίως. Αν και το ομολόγησα, η βλαμμένη φίλη δεν έκανε καμία σύνδεση με τη δική της ζωή, παρά το δικαστήριο του δικού της για τον ίδιο λόγο. Η βλαμμένη φίλη, ήρεμη και θυμωμένη, κοπανούσε τα χέρια της στο τραπέζι επειδή μπορούσε, χειροπέδες δεν είχε. Τα μάτια της, όσο γαλάζια τα θυμάμαι ανέκαθεν, κενά ελπίδος, απελπισίας, αίσθησης και αναισθησίας, οι κόρες μας είχαν στήσει μπακάλικο στο διάδρομο και πουλούσανε τις μάνες τους με το κομμάτι. Για συμπαράσταση αγοράσαμε ένα μπούτι, μισό βυζί, αλλά και τους 2 κόλπους και πήραμε δώρο 4 πατούσες. Απόψε είχα για δείπνο μια βλαμμένη φίλη, όρθια, με φωτεινόχρωμο παλτό, αποκαμωμένη, έχει και μερικά καλά στοιχεία. Επέμενε για το σύντροφό της και ύστερα συνέχισε σε παράκρουση για το που της πήρε τη δουλειά και της άφησε το παιδί και για το χαμένο χρόνο που δεν προλαβαίνει να μαγαρίσει όπως ο Προύστ. Τι ξέρεις για τον Προύστ, ρώτησα, τον κυφίνα αντισοσιαλιστή κληρονόμο. Χρειάζομαι μια κληρονομιά, παραδέχτηκε. Ας πεθάνει κάποιος ή θα σβήσω εγώ στη γραφειοκρατία των φτωχών. Οι κόρες μας είχαν στήσει κομμωτήριο στο διάδρομο, αλλά και κλινική αναπαραγωγής και πουλούσανε τα οάρια μας με το κιλό. Για συμπαράσταση αγοράσαμε 2 σακούλες μισοάδιες και πήραμε δώρο 27 γραμμένα ημερολόγια. Όταν τα ανοίξαμε, ξεπήδησαν από μέσα παλιές εκκλήσεις για βοήθεια, ελαστικές, αμήλικτες, κυκλικές, ανάγωγες, οι οποίες μας χώσανε μερικά χαστούκια, μας τραβήξανε τα μαλλιά, μας ραγκώσανε τα μάγουλα. Και αμέσως μετά μας πατήσανε τα κεφάλια μέσα στα πιάτα με τους κεφτέδες και τις σάλτσες. Ακούγοντάς μας να μιλάμε για την Τζέννη και αν θα ήθελε κάποιος από εσάς να πάρει το λόγο. Ή αν έχετε ίσως κάποιο ποίημα διαλέξει που θα θέλατε να το διαβάσουμε εμείς ενδεχομένως. Εγώ θα ήθελα τον Κύβο, ας πούμε. Κύβος. Είναι κάπως τετράγωνο. Σελίδα 98.
βρήκες. Θες να το μας διαβάσεις. Αυτό δεν το έχω κάνει πρόβα όμως. Το άλλο το είχα. Λοιπόν. Κύβος. Κατοικία σου δεν είναι εκεί που πήγαινες χώρια από όσα σε είχαν φτιάξει με όψη άθραυστη, ανέραστη, απροπυλάκιστη. Ποτέ δεν θα έλεγες την τάδε λέξη στην κανονική της ζωή. Ποια από όλες νομίζεις, μη με διακόπτεις, είμαι απάνθρωπη σου λέω, που την αντάλλαξες με εργολαβίες και πόνους μικρών εταιριών, καλοπιάνοντας ακόμη και εμένα να σε απορρίψω. Μα πόση δουλειά ήθελε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα εσείς που σφινωθήκατε στο κρανίο μου και δεν πέσατε ούτε με το χειρότερο αέρα. Σπίτια πήρε, αμάξια σήκωσε. Η καταιγίδα έπνιξε το πόστερ με τους μαύρους πάνθυρες. Αλλά για να με παρηγορήσεις, με έβαλες να δω το βίντεο με το Λακάν που επαναστατεί ο φοιτητής ενάντια στη ψυχανάλυση και που πετάει το νερό και το Λακάν σβήνει σε όλες τις οθόνες του πλανήτη ταυτόχρονα. Και εγώ ναι ρε Τζα, συμφωνώ, εσύ είσαι της ερμηνείας, εγώ την απεχθάνομαι, γιατί εδώ έχουμε 38 συμβάντα, ούτως υπήν. Αυτό που με το τσιμπιδάκι σκάλιζες τα μυαλά σου στο σημείο που σε ενοχλούσε κάθε βράδυ 10 φορές, τελειώνοντας με την ύμα απασχόληση, τι άλλο ήθελες μωρή, τι άλλο. Προφανώς εδώ τελείωσε το σχήμα. Είναι ένα σχήμα. Okay. Το σχήμα, ναι. Το τετράγωνο, ναι. Λίγος. Εγώ θέλω το τελευταίο. Συμβουλές προς τους γονείς μας. Στο σπίτι εκείνο δεν κατοικείτε πια. Μην αφαιθείτε στην πίστη της επιστροφής, στην εκδίκηση του εφικτού. Εσύ ειδικά, ο φωνιάς, να μάθεις να σηκώνεις τα μάτια. Και εσύ, που αντάριαζες κάθε μέρα με λυγμούς, να εξετάσεις την πιθανότητα η αποτυχία να είναι ο βαθύτερος δεσμός. Στο ξέφωτο δεν έχει νόημα να ξαναβγείτε. Οι υποπόταμοι έχουν πηδήξει προπολού στον κρεμό. Ερήμην σας. Παρουσία μας. Ήθελαν τον τρόπο τους. Προσφέραμε ένα κοκτέιλ αθωότητας και παντζουρλισμού. Οι εμπειρίες δεν είναι κοινές. Εκτός των καιρικών φαινομένων, που και πάλι. Τα βράδια σας ήταν κρυφά, επιτηδευμένα. Να ξέρετε πως είχαμε οτοασπίδες κρατημένες από τις συναυλίες. Τα μάτια σας όταν πεθαίνετε στα χέρια μας. Τα γόνατά σας άπλεχτα όσο πνεύμονες και αορτές λειτουργούσαν. Οι φαντασιώσεις σας ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν ήταν σωστό να τρώτε με τα χέρια ούτε με αυτοπεποίθηση. Τα σπασμένα δόντια τα φυλάμε κάτω από τα μαξιλάρια μας, ακόμα. Και έρχονται οι νεράιδες. Μην τρέχετε προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι πιασμένες σε δίχτυ. Αν δεν αντέχετε τον νύκτο, μην εισπνέετε την ταπείνωση. Μην κάνετε τα πάντα. Αρκεστείτε σε φωλιές κτητικότητας, σε υποτιτλισμούς ευημερίας. Τα παγωτά στοιχίζουν ελάχιστα και παρέχουν συγκλονιστική απόλαυση. Μην το ξεχνάτε. Η ζάχαρη πλημμυρίζει την πλατεία με πρόθεση. Το πήγαινε έλα από το αυτοκίνητο στο κρεβάτι, σε τι ωφέλησε? Και όλες αυτές οι ομιλίες μεταξύ σας στην πόρα χωρίς αδιάβροχα. Να μην ευσταθείτε όταν το ένστικτο παραπέει. Είναι αργά για επινοήσεις. Και αν σας τις παρέχουμε, αν λυγίσουμε στο νεκροκρέβατό σας και σας τις παρέχουμε, αγνοήστε τις. Αν τύχει και βρείτε τίποτα λεπτομέρειες, μη γοητευτείτε. Κάντε πως δεν τις ξέρετε. Είναι παγίδες που σας παίρνουν μακριά από το στόχο. Η τελευταία σας σκέψη να είναι: όσοι πεθαίνουν γνωρίζοντας πλέον τα πάντα, δεν ξαναγεννιούνται. Αφού δεν μιλάτε, λοιπόν, θα διαβάσω ένα που θα μπορούσε κάποτε να είχε λογοκριθεί ίσως. Επαναστατική πυρηνική οικογένεια είναι ο τίτλος. Χρόνια το λένε, το μελετάνε το πρόβλημα,
καταγράφοντας μεθοδικά τις κινήσεις των μυρμηγκιών. Μήνα Αύγουστο, από τη βεράντα προς τον ντουλάπι με την ξηρά τροφή. Μήνα Αύγουστο, τα τζιτζίκια στις γλάστρες πιάνονται εύκολα από παιδιά που τα αποφτερώνουν παραδειγματικά, ρωτώντας. Και τώρα πού είναι ο Λένιν σας? Λένιν, και τώρα πού είναι ο Λενίν σας? Λένιν, είπαμε, διορθώνει η μαμά από την κουζίνα των ονείρων της, τεινάζοντας τον υδρότα της στην ψαρόσουπα. Μήνα Ιούλιο, ο μπαμπάς ζήτησε διαζύγιο και έφυγε για Αμβούργο, αόρατο ήδη, μέσα στα μαύρα της αναρχίας. Είσαι προδότης, ψιθύρισε η μαμά, μην τραυματίσει τα αθώα. Δεν είμαι, τη διόρθωσε ο μπαμπάς, γιατί πριν φύγω για τον πόλεμο, θα σας το φτιάξω το ρημάδι το κλιματιστικό. Της άφησε για ανάγνωσμα καλοκαιρινό και αποχαιρετιστήριο, δώρο διπλό, την ιστορία της Ινέσα Αρμάντ. Της υπέδειξε να διδαχτεί από την κλίμακα εξοντώσεων. Μαμά, των δικών μου, μπαμπάς, του διεθνισμού. Την κλίμακα των παρελθόντων. Μαμά, του κοινού μας, μπαμπάς, της επανάστασης. Την κλίμακα της κόκκινης αγάπης. Μαμά, έτσι το λέμε τώρα. Μπαμπάς, έτσι το λέγαν τότε. Την κλίμακα των ταξιδιών χωρίς επιστροφή. Μαμά, υπάρχει χαρά. Μπαμπάς, υπάρχει αποφασιστικότητα. Την κλίμακα της αναπόφευκτης φθοράς. Μαμά, ποιας φθοράς γαμώτο? Μπαμπάς, των οικείων γενετικών γαμοοργάνων, την κλίμακα της μίας και μοναδικής ζωής, όπου όλοι όσοι του μοιάζουν κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Μαμά, σου μοιάζουν πολύ. Μπαμπάς, το ξέρω και ο κόσμος δεν αλλάζει. Άραγε γιατί? Το γνώριζαν το πρόβλημα. Το ανέλυαν χρόνια, προτού εκείνο αυτονομηθεί. Έφτιαχναν μια βιβλιοθήκη κάθε καλοκαίρι με τις οικονομίες τους. Παραγγελιά σε δικό τους άνθρωπο, ξυλουργό, με θητεία στους Ζαπατίστας. Μήνα Ιούνιο, στο χειρότερο καύσωνα από το τελευταίο καλοκαίρι του Ρούντι Ντούτσκε, η μαμά μείνησε στις σαραντάρες συντρόφισσες στη Στέπα. Δεν θα έρθω φέτος. Ο παπαγάλος μας έπαψε να μιλάει και πρέπει να βρούμε γιατρό και να τον πληρώσουμε. Γι' αυτό το καλοκαίρι εκείνο δεν έγινε και κουβέντα για επιπλέον βιβλιοθήκη. Ο καυγάς τους ξεκίνησε βουβός και τέλειωσε άσχημα. Ας έμεναν τα βιβλία της χρονιάς στο πάτωμα, να κρύβουν την οικογενειακή αποτυχία, να φανερώνουν τη θεωρητική αυτοάμυνα. Και όταν η μαμά ρώτησε τα αθώα αν ήθελαν να πάνε διακοπές, είχε φτάσει αρχή του Σεπτέμβρη. Το αλίμονο του σχολείου, η προοικονομία της μοναξιάς. Την κοίταξαν σαν να ήταν τρελή. Η έστωσαν να φταίγε για όλα. Και για εκδίκηση της είπαν, της το τόνισαν, πως είναι άσχημη γριά, ίσως και πεθαμένη. Αυτά. Σας βλέπω σιωπηλούς, δεν ξέρω τι σκέφτεστε, μάλλον δεν θα το μάθω ποτέ. Ας κλείσουμε αυτή. Με άρχισαν, δεν είναι και τόσο... Θα θέλατε να πάρετε το μικρόφωνο? Επειδή προς το τέλος ήρθα, δεν ξέρω ούτε για ποιο βιβλίο μιλάτε, ούτε ποιος είναι συγγραφέας. Ούτε εμείς ξέρουμε ποιο είναι συγγραφέας. Είναι ένα ερώτημα, πλανάτε. Πάνω από αυτό το, την έκθεση βιβλίου. Από εξωτερικό έχω έρθει. Ήρθα εδώ στην έκθεση βιβλίου.